Στο απομηχανής θέατρο, Ακαδήμου 13 στο Μεταξουργείο, ανεβαίνει ένα θεατρικό υπό τον τίτλο «Όπου και να πας να μην χαθείς». «Όπου και να πας να μην χαθείς», του Νίκο Σκορίνη. Το πρώτο ερώτημα φυσιολογικό είναι, επειδή το θεατρικό στηρίζεται σε ένα μυθιστόρημα, δεν ήταν δηλαδή θεατρικό έργο, ποια είναι η δυσκολία και πώς μεταφέρεται ένα μυθιστόρημα στο θέατρο? Πρόκειται για ένα καταπληκτικό μυθιστόρημα του Νίκου Τσκορίνη, το «Όπου και να πας να μην χαθείς», που το κάναμε από μυθιστόρημα θέατρο με μια καταπληκτική ομάδα ηθοποιών, με τη Μαρούσκα την Παναγιωτοπούλου, τον Θοδόση Σκαρβέλη, την Δάφνη τη Δίγκα, τον Δημήτρη τον Μπούρα, τον Θανάση τον Κορνό και τη Δήμητρα τη Μάζη. Δουλέψαμε πάρα πολύ για να γίνει το μυθιστόρημα αυτό θέατρο. Πρόκειται για ένα μυθιστόρημα που διατρέχει την ιστορία την ελληνική και την παγκόσμια από το 1950 μέχρι το 2012. Βλέπουμε ουσιαστικά την ιστορία του Ορέστη που ξεκινάει από ένα χωριό, από ένα ορεινό χωριό κοντά στη Σπάρτη, που του λέει ο θείος του «Τι θα γίνεις παιδί μου όταν μεγαλώσεις?» Και απαντάει ο Ορέστης «Κομμουνιστής, θείε», και του λέει ο θείος του «Δεν θα το ξεχάσεις», και λέει ο Ορέστης «Ποτέ, θείε». Οπότε βλέπουμε ουσιαστικά την ιστορία ενός ανθρώπου που ως οικογενειακό δικαίωμα του επιβάλλεται να γίνει κομμουνιστής, γιατί η οικογένεια που μεγάλωσε ήταν αριστερών, και με όλες αυτές τις διώξεις, εξορίες, τα βασανιστήρια κτλ. Οπότε ο άνθρωπος εντάσσεται σε αυτό οικογενειακά και μετά, ανακαλύπτοντας τον κομμουνισμό και τον Λένιν κτλ. Εστερνίζεται αυτή την ιδεολογία και πιστεύει σε αυτό το όρομα για ένα καλύτερο κόσμο και ένα καλύτερο άνθρωπο. Αυτό όλο αυτό το ανθρωπιστικό ιδεώδες που προσπαθεί ο άνθρωπος ως ουτοπία να το φέρει σε πραγματικότητα, και όλο αυτό ο αγώνας τόσων ανθρώπων για ένα καλύτερο κόσμο και ένα καλύτερο σήμερα και ένα καλύτερο αύριο. Και βλέπουμε όλες, ξεκινάει από το 50 που είναι μεταμφιλιακό, μετά που έρχεται η Χούντα, η μεταπολίτευση, ο υπαρκτός σοσιαλισμός, εντάσσεται στο κομμουνιστικό κόμμα, πηγαίνει, βλέπει χώρες του εξωτερικού, ενθουσιάζεται, απογοητεύεται, παλεύει, και ουσιαστικά βλέπουμε μέσα από το μυθιστόρημα αυτό το νόημα του έργου είναι ότι ο άνθρωπος ο συγκεκριμένος, που βλέπουμε τις μικρές ιστορίες του, δηλαδή τις ερωτικές απογοητεύσεις του, την ιστορία με τη μάνα του, με τον πατέρα του, με τους φίλους του, πώς συγκρούονται όλα αυτά σε σχέση με τη μεγάλη ιστορία που γίνεται ταυτόχρονα στον κόσμο, και αυτός συμμετέχει ενεργά σε κάποια πράγματα. Και βλέπουμε λοιπόν ότι παρόλη αυτή την πτώση του υπαρκτού σοσιαλισμού και όλη αυτή τη μεγάλη καταστροφή που έγινε, και αυτή, με αποτέλεσμα σήμερα να υπάρχει μόνο μία διάσταση τα πράγματα, γι' αυτό έχουμε και αυτές τις καταστροφές και τις τραγωδίες που ζούμε τώρα, γιατί δεν υπάρχει αυτή η ισορροπία και ο καπιταλισμός ουσιαστικά κάνει ό,τι γουστάρει και οδηγούμαστε σε πολύ δύσκολους καιρούς που ήδη του ζούμε. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτός ο άνθρωπος δεν απογοητεύεται, παλεύει, πιστεύει μέχρι το τέλος σε αυτό, και μάλιστα δίνει και τη ζωή του σε αυτό. Οπότε μέσα από αυτό το πρίσμα ενός ανθρώπου που δίνει τη ζωή του για το πιστεύω του και για την ιδεολογία του, εγώ έτσι έχω δει την παράσταση και έτσι έγινε και η διασκευή του μυθιστορήματος, μέσα από την πίστη, την απόλυτη ενός ανθρώπου που ό,τι και να γίνεται δίπλα του, όπως το λέει και ο τίτλος, δηλαδή όπου και να πας, ό,τι και να συμβεί, δεν χάνεται, γιατί έχει ως στόχο την ουτοπία και δίνει τα πάντα και παλεύει για να την πετύχει. Τώρα μια ερώτηση που μπορεί να απευθύνεται και σε όλους σας κιόλας, όποιος θέλει μιλάει, είναι ότι πρόκειται λοιπόν για ένα έργο που διατρέχει την ιστορία, όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά και του κόσμου, εν πάση περιπτώσει, αλλά και της αριστεράς. Επομένως, κινδυνεύουμε να βρεθούμε σε ένα πολιτικό και κοινωνικό μανιφέστο? Είναι. Όχι, μια... ναι. Άρα λοιπόν. Όχι. Καθόλου. Για πες μας λοιπόν. Είναι. Ο καθένας μας βιώνει την προσωπική του οδύσσια. Και σήμερα, σε μια εποχή που οι λέξεις ιδεολογία και ιδεολόγος τείνουν να γίνουν γραφικές, έτσι όπως αντιμετωπίζονται, ο άνθρωπος αυτός τυχαίνει να είναι αριστερός. Είναι ένας ιδεολόγος, ένας ανθρωπιστής που πιστεύει στο κοινό καλό, και αυτό που ουσιαστικά παλεύει να φέρει είναι την κοινωνική ισορροπία, την ισότητα, και δηλαδή αξίες και έννοιες οι οποίες φθήνουν στις μέρες μας. Θα μπορούσε να ανήκει σε οποιαδήποτε. Δεν θα μπορούσε, γιατί η αριστερά πρεσβεύει αυτές κυρίως τις θεωρίες, αλλά θα μπορούσε. Δεν έχει να κάνει με την αυστηρά κομματική του ταυτότητα, αλλά με την έννοια, με τις έννοιες του ανθρωπισμού και της ουτοπίας που κυνηγά ο καθένας για έναν καλύτερο κόσμο και ένα καλύτερο αύριο. Άρα δεν είναι κανένα πολιτικό μανιφέστο. Μιλάει για έναν ουσιαστικά ανθρωπιστή που παλεύει, όπως λέμε και στο τέλος της παράστασης, προσπαθεί να αλλάξει τον κόσμο.
Αυτό που μιλάει το έργο, για να πω και εγώ σε αυτό, είναι ότι το έργο είναι αριστερό. Μιλάει για την αριστερά. Μιλάει για τους αγώνες της αξίας της αριστεράς. Δεν μιλάει μέσα από το κομματικό πρίσμα, δεν μιλάει για το κόμμα δηλαδή, μιλάει για την αριστερά. Με την έννοια αυτή, τα ζητήματα που θέτει η αριστερά είναι παγκόσμια και παρανθρώπινα. Δεν είναι ούτε πολιτικό μανιφέστο, ούτε η παράσταση σηκώνει το δάχτυλο σε σχέση με το κομματικό πλαίσιο δηλαδή. Είναι ένα... Και το ιδεολογικό πλαίσιο, γι' αυτό όλος, αν σηκώνει δάχτυλα... Okay. Η παράσταση δεν σηκώνει δάχτυλα, αλλά η παράσταση είναι μια αριστερή, δεν το κρύβει η παράσταση, είναι μια παράσταση αριστερή που απευθύνεται και στους δεξιούς. Δηλαδή είναι μια παράσταση για όλους, αλλά όπως και κάθε όλα τα πράγματα της ζωής μας και το θέατρο είναι πολιτικό, δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Η παράσταση υποστηρίζει ότι ο κόσμος θα γίνει καλύτερος όταν οι ιδέες αριστεράς επικρατήσουν και όταν επικρατήσει αυτό που ονομάζουμε, χωρίς να βάλουμε αριστερόμετρο, ποιος είναι πιο πολύ αριστερός ή ποιος είναι πιο λίγο αριστερός, γιατί συνήθως το έχει αυτό το πρόβλημα. Και είναι και η αριστερά πολύ διασπασμένη, έτσι κι αλλιώς, οπότε δεν υπάρχει και μια αριστερά για να μιλήσετε εκ μέρους της. Ακριβώς, δεν μιλάμε εκ μέρους καμίας αριστεράς λοιπόν, ούτε κανένας κόμματος, οπότε δεν σηκώνουμε το δάχτυλο. Απευθυνόμαστε σε όλο τον κόσμο και βασικά η παράσταση θέτει ερωτήματα που καλείται μετά ο θεατής να προβληματιστεί και να απαντήσει σε αυτά. Και η παράσταση, επειδή είναι το έργο πολιτικό, όπως και όλα τα έργα είναι πολιτικά, ανεξαρτήτου φόρμας και είδους, υποστηρίζει ότι ο καλύτερος κόσμος θα γίνει μόνο μέσα από αγώνες, από πίστη για κοινωνική δικαιοσύνη, κοινωνική αλληλεγγύη και για τον άνθρωπο και όχι για τον έναν στιγνό καπιταλισμό που τον ενδιαφέρει μόνο νούμερα και αριθμοί. Ωραία. Ας μιλήσουμε λοιπόν ο καθένας για το ρόλο του και πώς αυτό εκφράζεται μέσα από το ρόλο. Πώς το βλέπετε εσείς σαν ηθοποιοί, δηλαδή. Τώρα, ας πάρω εγώ την μπάλα για να συνδυάσω και με την προηγούμενη ερώτηση. Ισχύουν όλα αυτά που ακούστηκαν και πράγματι δηλαδή. Και το μυθιστόρημα είναι γραμμένο από τον Νίκο Σκορίνη, ο οποίος είναι ένας συγκεκριμένος άνθρωπος, είναι μια συγκεκριμένη ιστορία. Είναι σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό αυτοβιογραφικό. Οπότε, πράγματι, περνάμε από όλα αυτά τα γεγονότα. Περνάμε μέσα από το κόμμα και μέσα από την ιστορία, την σύγχρονη ελληνική ιστορία και του κόσμου, ας πούμε, του κομμουνισμού και της αριστεράς κτλ. Τώρα, εγώ θα πω πώς έχω αντιμετωπίσει εγώ τον ρόλο, που ίσως και να μην φαίνεται, αλλά πιστεύω ότι φαίνεται. Εγώ δεν έχω εστιάσει. Σε κάνεις τον Ορέστη. Κάνω τον Ορέστη. κάνω τον Νίκο Σκορίνη σε ένα βαθμό. Βέβαια, αυτή ήταν η αφορμή. Τώρα, το πώς έχει γεννηθεί στη σκηνή αυτός ο χαρακτήρας, μάλλον ενδιαφέρει. Όπως και να έχει, εγώ δεν τον αντιμετώπισα ως ένας ιδεολόγος. Και άλλωστε αυτά τα γεγονότα είναι, σε μένα τουλάχιστον, λειτουργούν ως φόντο. Αυτό που προσπάθησα να βρω είναι τι κάνει αυτός ο άνθρωπος. Πράγματι, προσπαθεί να αλλάξει τον κόσμο, αλλά γιατί. Στην πραγματικότητα, και ας το λέει και με αυτά τα λόγια, με αυτές τις ατάκες, ότι θέλω να αλλάξω τον κόσμο, θέλω να σώσω τον κόσμο, εγώ αυτόν τον κόσμο θα τον αλλάξω, θα γίνω κομμουνιστής. Αυτό που προσπαθεί είναι να σώσει τον εαυτό του. Βλέπουμε μία προσωπική ιστορία ενός ανθρώπου που, εν μέρει το είπε και η Μαρούσκα κάπως αυτό, ότι θα μπορούσε να είναι αριστερός, θα μπορούσε να είναι και δεξιός, αλλά στο κάτω-κάτω της γραφής προσπαθεί ότι προσπαθούν όλοι οι άνθρωποι να σωθεί, να ζήσει. Φωνάζει για ζωή. Λέμε ότι είναι μία, βλέπουμε την οδύση αυτού του ανθρώπου. Το είχα πει και στη συνέντευξη τύπου, ότι για μένα δεν είναι οδύση, γιατί ο Οδυσσέας θέλει να επιστρέψει στην Ιθάκια. Αυτός, το οποίο για μένα αυτό έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, δεν θέλει να επιστρέψει, συνεχώς φεύγει. Φεύγει από το ένα μέρος στο άλλο. Από την μία πόλη στην άλλη, από τη μία χώρα στην άλλη, από τη μία γυναίκα στην άλλη. Δεν μπορεί να ηρεμήσει. Και είναι μεγάλο ερώτημα ότι γιατί συμβαίνει αυτό. Επίσης σημαντικό είναι, που αυτό φυσικά πρέπει κάποιος, δεν πιστεύω ότι όλοι οι θεατές θα το σκεφτούν, γιατί περνάει κάπως απαρατήρητο, ίσως μόνο μετά αν σκεφτούν την παράσταση. Το έργο ξεκινάει με μία απώλεια, την απώλεια του πατέρα. Δηλαδή πραγματεύεται πράγματα τα οποία όλοι οι άνθρωποι, ό,τι και να είναι, με όποια ιδεολογική ή κομματική ταυτότητα, τα ζουν. Στο τέλος κάποια στιγμή θα πεθάνει η μητέρα του. Και εκεί κάτι συνειδητοποιεί. Εκεί νομίζω ένα ερώτημα που με αυτό είμαι σχεδόν βέβαιος ότι θα φύγουν όλοι οι θεατές είναι ότι και τι νόημα έχουν όλα αυτά. Δεν το λέω απαραίτητα πεσημιστικά.
Το λέω αντιθέτως, ότι η όποια πορεία και ό,τι προσπαθεί ο καθένας, ότι τελικά ποιο είναι το νόημα. Ότι είναι μια ιστορία σίγουρα αγώνα, αλλά στην πραγματικότητα για μένα είναι και μια ιστορία αποτυχίας. Αυτός απέτυχε σε πολλά πράγματα. Και αυτό μοιάζει και λίγο με την τέχνη μας. Προσπαθούμε και όλο γινόμαστε καλύτεροι στο να αποτυγχάνουμε. Και αυτός, κατά τη διάρκεια της ιστορίας της ζωής του, γίνεται καλύτερος στο να αποτυγχάνει. Ποια είναι η ευτυχία και τέτοια ερωτήματα τα οποία απασχολούν όλοι. Είναι σαν του Μπέκετ που λέει απέτυχες, προσπάθησε ξανά. Αυτό. Ξανά απέτυχε καλύτερα. Ωραία. Όπως καταλαβαίνετε, επειδή είναι ένα βιβλίο, το εξαιρετικό αυτό βιβλίο του Νίκου Τσικορίνη, 600 σελίδων, που έπρεπε να γίνει μια παράσταση που να μην ξεπερνάει τις 2 ώρες. Πέρα από αυτός ο εξαμελιστίας σας, μπαίνει στη διαδικασία να παίξει διάφορους ρόλους. Ο κεντρικός δικός μου ρόλος είναι ο ρόλος της μητέρας του Ορέστη, που ήταν κομβικό, ένας χαρακτήρας, ένας άνθρωπος ο οποίος στιγμάτισε τη ζωή του παιδιού αυτού, το οποίο έχασε σε πολύ τρυφερή ηλικία τον πατέρα του και κλήθηκε αυτή η γυναίκα. Μπορεί να ακούγεται λίγο κλισέ, αλλά η ηρωίδα μάνα της δεκαετίας του 50, μετά τον εμφύλιο σε δύσκολες εποχές και φτώχεια, να μεγαλώσει μόνη της σε μια νεαρή ηλικία 2 αγόρια. Σε μια καθαρά πατριαρχική κοινωνία, με κομμουνιστικές καταβολές που έκαναν την κατάσταση ακόμη πιο δύσκολη για την οικογένεια, με θύματα στην ίδια την οικογένεια. Ο ίδιος ο Ορέστης έχει το όνομα του αδερφού του πατέρα του, ο οποίος τελέστηκε από τους φασίστες στον εμφύλιο. Η γυναίκα λοιπόν αυτή ήταν η ρίζα, ήταν αυτή η σταθερά του Ορέστη. Και γι' αυτό είχε την δυνατότητα, κατ' εμέ, να κάνει όλη αυτή την αναζήτηση, γιατί υπήρχε πάντα η βάση. Είχε μία βάση και ένα εφαλτήριο για να πηγαίνει στις διάφορα ταξίδια της ζωής του. Θα πω ότι συμφωνώ με το ότι μεγαλώνοντας μαθαίνει να αποτυγχάνει, δεν θεωρώ όμως ότι αποτυγχάνει τελικά στη ζωή του. Δηλαδή, ένα νόημα, ψάχνει μια Ιθάκη, ο Ορέστης. Η μάνα λοιπόν είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος τον στηρίζει στο να ψάξει την Ιθάκη, του δίνει τα φτερά για να τα ανοίξει. Στη συνέχεια κάνουμε διάφορους λόγους, κάνω μια συμφοιτητριά του, τη Μάγδα, στο κόμμα, πολιτικοποιημένο άτομο, κομματικοποιημένο άτομο, η Μάγδα στο ΚΚΕ, που πάνε μαζί στο Βερολίνο, στη διάρκεια της Χούντας, γιατί περνάει από όλη αυτή την ιστορία. Και στο τέλος κάνω, αφού φεύγει το βασικό του λιμάνι, βρίσκει ένα λιμάνι σε μεγάλη ηλικία, την Αρσινόη, η οποία είναι η τελευταία γυναίκα της ζωής του, αν μπορούμε να πούμε έτσι, και η προσπάθειά του να βρει ρίζες καινούργιες και να κάνει μια οικογένεια, η οποία, ας αφήσουμε ένα spoiler για να δούμε αν πέτυχε ή όχι. Αυτό που θέλω να πω γενικά για αυτή την παράσταση είναι ότι αυτό που είπα είναι ότι, και γι' αυτό είπα ότι είναι παρεξηγημένη και ίσως και η έννοια του ιδεολόγου. Ο ιδεολόγος δεν είναι μόνο αυτός που έχει μια κομματική ιδεολογία. Ο ιδεολόγος είναι ο άνθρωπος που έχει αξίες και ιδανικά. Και αυτός ο άνθρωπος είχε αξίες και ιδανικά της αριστερής ιδεολογίας. Τυχαίνει λοιπόν οι αξίες και τα ιδανικά του να ταυτίζονται με την αριστερή ιδεολογία και είναι ένα ταξίδι, μια προσωπική οδύσσια για τον καθένα που μας βιώνει την οδύσσιά του, που σε αυτή την περίπτωση αυτός ψάχνει την Ιθάκη του. Δεν την έχει. Εγώ είμαι, κατά κύριο λόγο, αυτή η παράσταση σε μένα σημαίνει πιο πολύ η αγάπη για τον άνθρωπο. Ουσιαστικά για το να υπάρχουμε, να ζούμε όλοι μαζί, να κάνουμε κάτι καλύτερο, μια ουτοπία, όπως έχει υποθεί πολλές φορές από εδώ πέρα. Που ο κόσμος θα γίνει καλύτερος και θα μπορεί να είναι και πιο βιώσιμος από τους ανθρώπους. Δηλαδή δεν θα υπάρχει αυτό το πράγμα, ο καπιταλισμός από πάνω ή όλα αυτά τα δύσκολα που μας τριγυρνάνε, δεν θα υπάρχουν σαν σκιά πάνω μας και δεν θα μας με κάποιο τρόπο. Δεν. Επίσης, γιατί το έχω χάσει τώρα το μνημό. Όπως και να έχει, συμφωνώ ότι αυτή η παράσταση πιο πολύ για μένα, το ταξίδι αυτό. Το που και να πας να μην χαθείς, σημαίνει ότι καλό είναι να παίρνεις μια στάση ζωής απέναντι στα όποια γεγονότα συμβαίνουν γύρω σου. Ό,τι γίνεται γύρω σου, από τα κοσμοϊστορικά γεγονότα που έχουν γίνει, ακόμα και τις πιο μικρές συνθήκες, καλό είναι να μην μένουμε ατάραχοι από αυτά, ούτε να τα δεχόμαστε αθυπλάσματα. Να είμαστε εκεί πέρα και να αντιδρούμε, να μιλάμε, να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε τον κόσμο προς το καλύτερο, ανεξαρτήτως ιδεολογίας. Γιατί αυτό είναι ιδεολογία ουσιαστικά. Η ιδεολογία είναι να κυνηγάς το καλύτερο. Την ουτοπία κατ' εσέ και για τον κόσμο ουσιαστικά, άμα είναι δυνατόν. Εγώ στο συγκεκριμένο έργο, κατά κύριο λόγο, ο ρόλος μου είναι του Άγη, του αδελφού του Ορέστη. Αυτός ο χαρακτήρας τώρα είναι
λέω ότι είναι ο κύριος ρόλος, αλλά είναι πολύ μικρός μες στο έργο. Αλλά έχει σημασία το ότι είναι τόσο μικρός τόσο το πέρασμα αυτού του ρόλου, γιατί ουσιαστικά, άμα ο Ορέστης είναι το άτομο το οποίο πιο πολύ επηρεάζει τα γεγονότα και την δράση τα γεγονότα, ο Άγιος σαν χαρακτήρας, σαν να πήρε μια δικό του δρόμο και προσπάθησε να μην. Απομακρύνθηκε, έφυγε από την οικογένεια, το εξαφανίστηκε για πολλά χρόνια. Δεν μίλαγε ούτε με τον αδελφό του, σπάνια μέρα και με τη μητέρα του. Ήταν σαν να ακολούθησε έναν δικό του δρόμο και επέλεξε κατά κάποιο τρόπο να ζήσει μέσα στην νορμαλιτέ που ήταν κάθε φορά. Δεν προσπάθησε να αλλάξει κάτι. Κάπως έτσι το βλέπω. Και απλά γυρνάει στο τέλος και για μένα ένα πολύ σημαντικό και συγκινητικό κομμάτι. Ότι γυρνάει και ουσιαστικά από αγάπη προς τον αδελφό του, γιατί του λέει κάποια λόγια, ότι μην προσπάθησε και εσύ να μπει σε αυτή τη ροή των πραγμάτων όπως είναι. Μην κυνηγάς ουτοπίες και τέτοια. Προσπάθησε να ζήσει, γιατί κάποια στιγμή η ζωή τελειώνει. Αυτό ήταν το. Αλλά το κρίμα είναι ότι ουσιαστικά το κρίμα είναι δύο διαφορετικοί άνθρωποι. Αλλά και ο δρόμος που διάλεξε ο Ορέστης μπορεί να περιέχει το πιο πολύ ρίσκο, την πιο μεγάλη δυσκολία και επικινδυνότητα. Αλλά δεν γίνεται αυτή η ζωή να προχωρήσει, να δημιουργηθεί οποιαδήποτε τοπία χωρίς το ρίσκο και την επικινδυνότητα, χωρίς τον κίνδυνο. Και ουσιαστικά πιστεύω ότι αυτός ο χαρακτήρας επέλεξε την εύκολη λύση με κάποιο τρόπο. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η παράσταση και η ύπαρξη στη σκηνή και σαν θείας και με όλους και η δουλειά που γίνεται, γιατί ουσιαστικά την οδύσσια που περνάει ο πρωταγωνιστής, την περνάμε κι εμείς κάθε μέρα, περνώντα κάτω μια αναδρομή από πολλά ιστορικά γεγονότα, τα οποία κι εμείς καλούμαστε να πάρουμε θέση. Με την παρουσία μας πάνω στη σκηνή παίρνουμε τη δική μας θέση. Δεν θεωρώ πως είναι μανιφέστο γι' αυτό το λόγο, γιατί οποιαδήποτε και να είναι η πολιτική σου ιδεολογία, η καθημερινότητά σου και τα πάντα, όταν γίνεται κάτι πρέπει να πάρεις θέση. Και αυτό είναι ένα ανθρωπιστικό μανιφέστο, ας πούμε. Δεν έχει κάποια ιδεολογική κατεύθυνση. Και χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή τη συνύπαρξη, για αυτό το έργο και πιστεύω ότι έχει πάρα πολλά να δώσει και να πει στον κόσμο ότι πάρτε ρίσκα, προχωράτε. Υπάρχει κίνδυνος, αλλά όλα καλά. Για μένα είναι μια διαρκής αναζήτηση όλο αυτό. Δηλαδή, αυτό που αναφέρθηκε επιτυχία, αποτυχία, θεωρώ ότι είναι και τα δύο. Έχει να κάνει με την αναζήτηση πάρα πολύ και το πώς καταλήγει όλο αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να πούν βλέποντάς το ότι στο τέλος πέτυχε και ότι δεν πέτυχε και να έχουν δει την ίδια παράσταση. Και για μένα αυτό σημαίνει κάτι πολύ σημαντικό σε σχέση με τον ήρωα και το πώς συμβαίνουν όλα τα πράγματα. Εγώ περνάω από πολλούς ρόλους όπως περνάμε όλοι στο θείος όπως προαναφέρθηκε. Ο βασικός μου ρόλος είναι η Θεοδώρα, που είναι ο πρώτος του έρωτας στο σχολείο. Και αυτό που έχω δει εγώ πολύ σε αυτό το ρόλο είναι το πώς αυτά τα παιδιά από το παιχνίδι και από όλο αυτό το παιδικό που είχαν, επειδή έρχεται η Χούντα και σταματάει όλο αυτό το πράγμα και επειδή πρέπει να κάνουν κάτι, πρέπει να αντιδράσουν, το πώς μεγάλωσαν απότομο μέσα σε όλο αυτό. Και το πώς παίρνεις θέση μέσα σε αυτό το πράγμα, αυτό που προαναφέρθηκε. Και ο άλλος ρόλος είναι ο ρόλος της γυναίκας που με πολύ έξυπνο σκηνοθετικό τρόπο στην παράσταση είναι μια τσιγκάνα όπου στο πρόσωπο αυτής βρήκε τις γυναίκες όλες της ζωής του, ο Ρέστης. Το ενδιαφέρον σε αυτό είναι η γυναίκα της ζωής του, είναι ναι. Η Έσμα, την οποία πολύ έξυπνο να το κάνουμε το spoiler, επειδή κάνουμε τις γυναίκες. Οι τρεις οικογενειακές εδώ περνάμε όλες τις γυναίκες της ζωής του Ορέστη. Στο μεγάλο έρωτα του Ορέστη, λοιπόν, στην Έσμα, κάνουμε και οι τρεις το ίδιο πρόσωπο ταυτόχρονα της σκηνής. Που υπόνονται πράγματα που αφορούν τους τσιγκάνους, τα οποία δεν έχουν υποθεί. Τις μειονότητες. Που δεν έχουν υποθεί στην Ευρώπη πολλές φορές και στην ιστορία της Ευρώπης. Ας πούμε, το ολοκαύτωμα που έγινε για τους τσιγκάνους είναι κάτι το οποίο έχει θαυτεί πολύ κάτω από το χαλί. Τουλάχιστον με βάση αυτά που έχω παρακολουθήσει εγώ. Θα συμφωνήσω με την Δήμητρα και με τους προλογισμούς ότι και για μένα το έργο το συγκεκριμένο είναι μια αναζήτηση προσωπικής ταυτότητας του κεντρικού ήρωα του Ορέστη και ένας αγώνας δρόμου, θα έλεγα, όπως είναι η ίδια η ζωή και γι' αυτό, όπως προείπαν και οι συναδελφοί, δεν έχει να κάνει με το πολιτικό ιδεώδες του καθένα. Ο Ορέστης βλέπουμε ότι είναι επηρεασμένος από την οικογένειά του, από τις καταστάσεις της εποχής,
και από όλο το κοινωνικό γίγνεσθε εκείνης της περίοδου τέλος πάντων. Οπότε βλέπουμε ότι μάλλον θα έτεινε προς την αριστερά και αυτό έκανε. Το θέμα είναι ότι μου κάνει εντύπωση βασικά η φράση που λέει ο Άγιος στον αδελφό του, τον Ορέστη, προς το τέλος του έργου, χωρίς να θέλω να κάνω spoil, αλλά θα κάνω μικρό, γιατί είναι πολύ ωραία φράση, που λέει ότι ξέρω, αδελφέ μου, η ζωή δεν είναι φόρμουλα να κάνεις κάθε τόσο δοκιμαστικά. Κάποια στιγμή πρέπει να καταλήξεις. Εδώ βλέπουμε δύο παιδιά που μεγαλώνουν κάτω από την ίδια σκέπη, κάτω από το ίδιο σπίτι, και πώς επηρεάζεται ο ένας και πώς επηρεάζεται η αντίθεση, δηλαδή. Η προσλαμβάνωση που έχει κάποιος άνθρωπος, παρόλο που έχει τα ίδια ερεθίσματα. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για μένα στην ιστορία. Γιατί βλέπουμε ότι ο Ορέστης δεν θα σταματήσει να αναζητά το καλύτερο. Είτε για τον εαυτό του, είτε για την κοινωνία, είτε για την ταυτότητά του. Για αυτό το κομμάτι. Οπότε είναι πολύ σημαντικό το ότι είναι αγωνιστής. Και ανεξαρτήτως πολιτικού και κοινωνικού ιδεώς. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι εγώ στην παράσταση κάνω διάφορους ρόλους. Ευχαριστώ τον κύριο Μελωνά για αυτό, γιατί, που με επέλεξε δηλαδή αυτό. Γιατί είναι μια δυσκολία από την αφήγηση να μπαίνεις γρήγορα σε ρόλους και να αναλλάσσεσαι και να εναλλάσσεις τους ρόλους τέλος πάντων. Κάνω έναν δάσκαλο, κάνω τον φίλο του κάποια στιγμή στα παιδικά του χρόνια, αλλά κυρίως αυτό που την προσφεύγω είναι την κομματική διάσταση του έργου και την πολιτική. Έμεινα κι εγώ. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά το έργο, νομίζω το περισσότερο τα έχουμε πει έτσι κι αλλιώς, δεν έχω να προσθέσω κάτι παραπάνω εγώ σε αυτό το κομμάτι. Κι εγώ είμαι σε διάφορους ρόλους. Υπάρχει αυτή η αναλλαγή με την αφήγηση στον κόσμο και μετά τα διαφορετικά κομμάτια μέσα. Κατά κύριο λόγο, εγώ κάνω τη δεύτερη βασική σχέση του Ορέστη, ας το πούμε, την Ισμήνη, που γνωρίστηκαν στη σχολή. Ήταν για κάποιο διάστημα μαζί, μετά χωρίστηκαν. Γενικά, η Ισμήνη δεν ήταν τόσο μέσα στο κόμμα και μέσα σε αυτό, δηλαδή δεν ήθελε να ενταχθεί τόσο πολύ. Και ενώ ήτανε, απλώς, ναι, και γι' αυτόν τον λόγο ήταν μετά δύσκολο για εκείνη όταν ξανασυναντήθηκε με τον Ορέστη, το ότι εκείνος ήταν πάρα πολύ μέσα σε αυτό. Δηλαδή αυτή του λέει, είμαι με ένα θέση με το κόμμα σε κάποιο σημείο και προσπαθεί να το βάλει να διαλέξει, παρόλα αυτά τελικά αυτός τον τραβάει μαζί του. Και γίνεται και αυτή μέσα στο κόμμα πάρα πολύ. Ναι, έχει ενδιαφέρον αυτή η διαδρομή, γιατί ο Ορέστης είναι μέσα στο κόμμα, το γνωρίζονται και μετά αυτή γίνεται πιο φανατική του κόμματος και ο Ορέστης φεύγει από το κόμμα. Δηλαδή έχει ενδιαφέρον το ζευγάρι, δηλαδή ότι την ώρα ένας τραβάει τον άλλον, να προοδεύονται αυτοί για να τον προσεγγίσει, του λέει θέλω κι εγώ να. Συμβαίνει στην πραγματική ζωή πολύ συχνά. Ναι, δηλαδή του λέει αυτή για να τον προσεγγίσει, γιατί αυτό θα συνέχεια χαμένο με το κόμμα. Του λέει θέλω κι εγώ να πω στο κόμμα. Θέλω κι εγώ να πω στο κόμμα. Θέλω κι εγώ να πω στο κόμμα. Μπαίνει λοιπόν στο κόμμα και γίνεται πιο φανατική από τον Ορέστη. Μέσα στο κόμμα και μετά φεύγει από το κόμμα, μένει αυτή στο κόμμα και χωρίζουν. Και ουσιαστικά χωρίζουν γιατί ο Ρέσης αρνείται να γίνει υπάλληλος του κόμματος και αυτή έχει γίνει. Και αυτή έχει γίνει σκληροπυρή. Βασιλικότερη του βασιλέως. Συμβαίνει πολύ συχνά στη ζωή και σε άλλα πραγματικά και μόνο στην πολιτική. Να πούμε τώρα, εκτός από εσάς που είστε ηθοποιοί και το σκηνοθέτη, ποιοι άλλοι είναι οι συντελεστές της παράστασης, πού παίζετε και τις ώρες. Η παράσταση παίζεται στο θέατρο Απομηχανής. Παίζεται στην πάνω σκηνή του Απομηχανής Θεάτρου, κάθε Τετάρτη, Πέμπτη, Σάββατο, Κυριακή. Και είναι στα φώτα είναι ο Γιώργος Αγιαννίτης, στα σκηνικά κοστούμια είναι η Νάντια Κασάρα, επιμέλεια κίνησης και χορογραφίες Ειρήνη Κυρμιζάκη, βοηθός σκηνοθέτη Δήμητρη Μάζη που παίζει και στην παράσταση. Δεν ξέρω αν ξέχασα κάποιον. Η Βίγη Παναγιωτοπούλου που είναι και αυτή που έχει σκηνοθέτη. Και η Δανάη Μαθιουλάκη. Πολύ σωστά. Είχαμε διάφορους βοηθούς στην παράσταση. Πολύ μήνες προφώνει. Επίσης, να πούμε ότι κάποιες παραστάσεις συμμετέχει γιατί γίνεται μια μικρή αντικατάσταση κάποιες μέρες. Η Καλύδινη η Μούρτζη κάνει τον ρόλο της Δήμητρας της Θεοδόρας. Μουσική δεν έχετε. Έχει μουσική βεβαίως. Είναι του δική μου. Μουσική επιμέλεια. Μουσική επιμέλεια δική μου. Ωραία. Γι' αυτό και δεν το ανέφερα το όνομα. Ναι, παίζουμε κάθε Τετάρτη
στις 8, Πέμπτη Σάββατο στις 9, Κυριακή στις 5. Πολύ. Είναι η δεύτερη χρονιά. Είναι η δεύτερη χρονιά. Είχε ξεκινήσει πέρυσι τέλος σεζόν, το γύρω στον Απρίλιο, το Μάιο. Και τώρα επειδή πήγε καλά, πήγαμε και δεύτερη χρονιά. Και ευελπιστούμε φέτος και δόξα τω Θεώ πάμε καλύτερα. Γενικά έχει πολύ ανταπόκριση παράσταση και ευχαριστούμε πολύ τον κόσμο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για τη συνέντευξη. Να είστε καλά.